που η ελευθερία επιθυμούσε τρόμου αστροπελέκη να ρίξει στο τείχος της για να εκδικηθεί την αιώνια σκλαβιά. Σήμερα η Τριπολιτσά είναι η πατρίδα μας, η ευλογημένη και χαριτωμένη πόλη που την αγαπούμε και την τιμούμε. Και γι' αυτό απόψε στην είσοδο και στα προπήλαια της εορτής του 21 των 200 χρόνων η Χοροδία Τρίπολης οργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Και γι' αυτό τους συγχαίρω όλους και τη Χοροδία Τρίπολης και τα παιδιά που έπαιξαν στα όργανα εκεί καταπληκτική επιτυχία, τα συγχαίρω και τους εύχομαι να αναλυθούν σε σπουδαίους μουσικούς. Και στην κυρία Χατζηφώτη, που θυμάμαι τον πατέρα της και τη μητέρα της, όταν περνάγαμε στο φαρμακείο εκεί στην οδό Καλαμών, και αυτή τη θυμάμαι μικρούλα να περιέρχεται εκεί γύρω στα πόδια της μητέρας της. Και γι' αυτό απόψε τη θαυμάζουμε, που να μας απαγγέλει με τέτοια εκδητικότητα, με τέτοια επιβλητικότητα και αποδοτικότητα τον ύμνο της ελευθερίας που μας έκανε να ρηγήσουμε και να μεταφερθούμε στα χρόνια εκείνα που το σπαθί, το πελέκι και το αστροπελέκι της ελευθερίας χτυπούσε τους τυράννους και έφερε τη ελευθερία στο σκλαβωμένο γένος. Τη συγχαίρω λοιπόν και της εύχομαι κάθε χαρά και ευλογία. Και επίσης ακόμα θέλω να εκφράσω και μια έπληξη που έζησα αυτή την ώρα με την θαυμαστή μαέστρο της Χοροδίας Τρίπολης, την αγαπητή Αμαλία Γούλα, που είναι πατριώτησά μου, κατάγεται από το χωριό μου, το Πάπαρι, και επομένως ένιωσα απόψε που την έβλεπα εδώ στη σκηνή να διευθύνει τη Χοροδία, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεκάπηχης το ανάστημα. Ψήλωσα, δηλαδή μεγάλωσα και καμάρωσα ένα βλαστάρι που βλάστησε από το χωριό που γεννήθηκα και εγώ, το Πάπαρι. Τη συγχαίρω από καρδίας και της εύχομαι χαρά και ευλογία στη ζωή της. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να προσφέρω την ορθοδέσμη, την αγαπητή κυρία Νταϊφώτη, τα λουλούδια της αγάπης μας, τα λουλούδια της ομορφιάς της και όλη την ευχή μου από την καρδιά μου να μεγαλουργεί, να επιτυγχάνει και να συγκινεί το λαό μας.